ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Όχι μόνο σήμερα που σας επισκέφτομαι εδώ, αλλά και όλες τις προηγούμενες μέρες, για να προετοιμάσουμε αυτή την επίσκεψη, γιατί είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα που απασχολούν πολύ την πόλη. Έχετε καταθέσει σαν Δήμος πολύ σημαντικά σχέδια που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και πραγματικά αλλάζουν την όψη της πόλης. Ένα σχέδιο Μάρσαλο, όπως το έχετε ονομάσει, και νομίζω είναι όχι μόνο σε ύψος ποσού, αλλά κυρίως στον έξυπνο συνδυασμό προτάσεων σε διαφορετικές κατηγορίες του προγράμματος που μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά την αλλαγή αυτής της όψης. Θα είμαστε δίπλα να στηρίξουμε οποιοδήποτε σοβαρό σχέδιο είναι προς όφελος των πολιτών. Όσον αφορά άλλα θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, μπήκαμε πραγματικά σε συζήτηση για τα θέματα έργων που έχουν να κάνουν με το Φιλόδημος 2, ένα πρόγραμμα που τρέχει πολύ γρήγορα και είμαστε στη φάση εκταμιεύσεων για απλά πράγματα της καθημερινότητας που τη βελτιώνουν, από θέματα αρχικών εγκαταστάσεων, στάσεων και συστήματα που έχουν να κάνουν με τα σχολεία μας. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα, διαβεβαίωσα τον Δήμαρχο ότι η εκκρεμότητα υπάρχει, θα προχωρήσει άμεσα μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Όσον αφορά τα θέματα τα θεσμικά, συζητήσαμε πράγματα για τον εκλογικό νόμο, ο οποίος θα έρθει πολύ σύντομα στη Βουλή, προκειμένου να ενισχυθεί η κυβερνησιμότητα των Δήμων. Και συζητήσαμε και για θέματα που έρχονται στο επόμενο διάστημα, όπως το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, που υπάρχει μεγάλη εμπειρία για τη διαχείριση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος από τον κύριο Δήμαρχο και ζητώ τη συμβουλή του, όχι μόνο τώρα αλλά και τις επόμενες εβδομάδες, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό νομοθέτημα μαζί με τη συνεργασία της κοινωνίας, των πολιτών και θεσμικά φυσικά της ΚΕΔΕ. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα αρμοδιοτήτων που έχουν να κάνουν με το ξεκαθάρισμα μεταξύ της αποκεντρωμένης διοίκησης και των βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να μην έχουμε επικαλύψεις που οδηγούν τελικά σε γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Θέλουμε ταχύς διαδικασίες ώστε ο πολίτης να ξέρει ποιος είναι αυτός ο οποίος του παρέχει την ποιοτική υπηρεσία την οποία αναμένει. Θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία όλο το επόμενο χρονικό διάστημα και ελπίζω την επόμενη φορά που θα σας επισκεφθώ, Δήμαρχε, πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα να έχουν λυθεί, για να έχουμε καινούργια θέματα να συζητάμε και να μην συζητάμε συνεχώς τα ίδια. Ευχαριστώ πολύ.